δυσάρεστο περιστατικό, ήδη η υπηρεσία έχει επιληφθεί. Οφείλω να σας πω ότι στη συγκεκριμένη γειτονιά εδώ και μέρες προσπαθεί η υπηρεσία να απομακρύνει τα αδέσποτα. Και ξέρω ότι έχουμε και αρκετές οχλήσεις από τους περίοικους. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω και με βάση αυτό που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι ότι έχει σε πλήρη λειτουργία όλο τον μηχανισμό που έχει να κάνει με την περισυλλογή της στηρώσης, της συμβάσης που πρέπει. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση γιατί έχουμε μια εγκυμοσύνη της κτηνιάτρου, αλλά αυτό θα λυθεί, το ξεπεραστεί. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, είναι μια προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί από όλους. Ο Δήμος αυτό που πρέπει να κάνει θα το κάνει. Και θα το κάνει και με τον, θέλω να πιστεύω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε το πρόβλημα να περιοριστεί. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι εδώ πρέπει να υπάρξει και πέρα από τις ευθύνες του Δήμου, που είναι οι βασικές και οι κυρίαρχες, δεν θέλω να βγάλω τις ευθύνες από πάνω μας, και η ευθύνη ολωνών μας, είτε αυτών που λειτουργούν ως πολίτες, είτε αυτών που λειτουργούν ως φιλόζωοι, είτε ακόμα και εμάς σαν Δήμος, όλοι μαζί, να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ο Δήμος καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες και πολύ μεγάλο κόστος, προκειμένου να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα με την ανάλογη ευαισθησία μέσα στη θεωρία του νόμου. Κατά την άποψή μας και ο νόμος έχει θέματα που πρέπει να επιληφθούν και θα κάνουμε παρέμβαση και προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να λυθεί το θέμα. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα λυθεί άμεσα το ζήτημα, αλλά μπορώ να εγγυηθώ ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να το περιορίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό.